Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλησπέρα, ακούτε Λίμπερο 107,4. Είναι η εκπομπή Full Επίθεση. Αντί θα πάμε μέχρι και τις 3 όπως και κάθε μεσημέρι από τις 2 μέχρι και τις 3. Μετά την χθεσινή πρωτομαγιά και το διήμερο ρεπό που είχαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, επιστρέφουν σήμερα για αυτές τις προπονήσεις και όλοι πλέον μπαίνουν σε ρυθμούς αγώνα. Έρχεται το παιχνίδι με τον Πλατανιά το Σάββατο στις 7. Έχει αλλάξει η μέρα, από Κυριακή μεταφέρθηκε Σάββατο. Και φυσικά στο μυαλό όλων στο ασπρόμαυρο στρατόπεδο υπάρχει ο τελικός του κυπέλλου Ελλάδος που πλησιάζει. Αναμένονται οι ανακοινώσεις για τον τρόπο διάθεση των εισιτηρίων από την ασπρόμαυρη ΠΑΕ σήμερα, ίσως και αύριο. Τα θέματα της επικαιρότητας που αφορά το δικέφαλο του Βορρά βρίσκεται φυσικά η αυριανή εκδίκαση στις 11 το πρωί της Πέμπτης της προσφυγής της ΠΑΕΠΑΟΚ στο διαιτητικό δικαστήριο της ΕΠΟ και όπου θα κλείσει οριστικά η υπόθεση του ντέρμπι με την ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ παίζει ουσιαστικά το τελευταίο του χαρτί. Ο κ. Σημειοφορίδης εδώ στην εκπομπή είχε δηλώσει ότι υπάρχουν κάποιες πιθανότητες. Αύριο θα γίνει η εκδίκαση στο διαιτητικό δικαστήριο. Όλα αυτά και άλλα πολλά θα τα δούμε στη συνέχεια φυσικά της εκπομπής. Μαζί μας θα είμαστε μέχρι και τις 3, όπως και κάθε μεσημέρι. Ας ακούσουμε όμως πρώτα το χορηγό της εκπομπής, το χορηγό που προσφέρει την εκπομπή, Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη. Εδώ είμαστε λοιπόν, Full Επίθεση. Ακούτε Λίμπερο 107,4, μαζί θα πάμε μέχρι και τις 3, όπως και κάθε μεσημέρι. Διαβάζω ότι ο Αλεξάνδρ Πρίγιοβιτς αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της 21ης αγωνιστικής, όπως ήταν λογικό με τα δύο γκολ που πέτυχε στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της επικράτησης του ΠΑΟΚ. Για το σέρβο επιθετικό και τις επιδόσεις του, αλλά και για τα υπόλοιπα θέματα που αφορούν την αθλητική επικαιρότητα και την επικαιρότητα του ΠΑΟΚ, θα συζητήσουμε με τον έναν παλέμαχο ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, τον κύριο Μιχάλη Ιορδανίδη, τον οποίο. Δεν τον έχουμε τον Μιχαλή. Δεν έχουμε ακόμη τον κύριο Ιορδανή στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πριν περάσουμε όμως στα δικά μας θέματα εδώ, φυσικά αξίζει να αναφερθούμε στο χθεσινό επικό παιχνίδι που παρακολουθήσαμε για το Champions League. Η Real προκρίθηκε στον τελικό για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Η Bayern συνολικά, κατά την άποψή μου τουλάχιστον, ήταν καλύτερη και στα δύο παιχνίδια. Χθες έχασε πάλι αρκετές ευκαιρίες, πλήρωσε τα αμυντικά της λάθη. Δέχτηκε δύο εύκολα γκολ χθες. Ειδικά το δεύτερο ήταν δώρο από τον τερματοφύλακα του Ντουράιχ. Και από την λανθασμένη πάσα προς τα πίσω. Η Ρεάλ λοιπόν για τρίτη φορά στο τελικό και σήμερα το βράδυ περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της. Το ζευγάρι Λίβερπουλ-Ρώμα. Φυσικά η Λίβερπουλ έχει σαφές προβάδισμα μετά το 5-2 του πρώτου αγώνα στο Άνφιλντ. Απόψε στη Ρώμη θέλει να σφραγίσει το εισιτήριο. Η Ρώμα φυσικά θέλει να κάνει ό,τι είχε κάνει και με την Μπαρτσελόνα. Με ένα 3-0 όπως και τότε να ανατρέψει το εισβάρος της κόρη του πρώτου αγώνα και να πάρει εκείνη το εισιτήριο για το Κίεβο. Και όπου στον τελικό του Κίεβο φυσικά φαντάζομαι θα ήθελε πάρα πολλοί κόσμος να βρεθεί. Πρέπει να σου πούμε ότι με την Πέψη πλέον υπάρχουν κάποιες πιθανότητες. Ποτέ ξανά το ματσάρισμα δεν σε πήγε τόσο μακριά. Τώρα η Πέψη σε στέλνει στο Κίεβο για τον τελικό του UEFA Champions League με έναν μεγάλο διαγωνισμό και σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις και άλλα πλούσια δώρα. Βρες τον τυχερό κωδικό της συσκευασίας με το κίτρινο καπάκι. Μπες στο pepsi.gr, μάτσαρε και κέρδισε. Μπορείτε λοιπόν και εσείς να συμμετέχετε στο διαγωνισμό της Pepsi για να διεκδικήσετε πιθανότητες για να βρεθείτε στον τελικό του UEFA Champions League. Θα γίνει στις 26 Μαΐου στο Ολυμπίνσκι του Κιέβου. Έχουμε λοιπόν τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Μιχάλη Ιορδανίδη, ο οποίος παρέλειψε να πω ότι είναι και ομοσπονδιακός προπονητής. Καλησπέρα κύριε Ιορδανίδη, καλό μεσημέρι. Τι κάνετε? Καλησπέρα σας και στους ακροατές μας. Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Από πού να ξεκινήσουμε, έτσι. Ανέφερα πριν λίγο ότι ο Αλεξάνδρ Πρίγιοβιτς αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίχτης της 21ης αγωνιστικής. Επιθετικός ήσασταν κι εσείς, έτσι? Επιθετικός ήμουνα κι εγώ στην ίδια θέση του Πρίγιοβιτς, center forward. Πραγματικά ο Πρίγιοβιτς φέτος κάνει μια καταπληκτική χρονιά. Έχει το ένστικτο του σκόρερ, μπορώ να πω. Είναι πολύ απλός, είναι παραγωγικός. Και αυτό σε συνδυασμό φυσικά με την απόδοση όλων των παικτών του ΠΑΟΚ έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ να είναι στον τελικό και να είναι ήδη να διεκδικεί τη θέση του για να έχει στο Europa League ή στο Champions League.
Θα συγκαταλέγατε το σέρβο ίσως τους, με βάση τις επιδόσεις του, ειδικά και τα ρεκόρ που σπάει, θα λέγαμε ότι έχει μπει πλέον, είναι ένα κομμάτι της ιστορίας του ΠΑΟΚ όσον αφορά τους επιθετικούς. Θα τον χαρακτηρίζατε έτσι, ίσως, αν όχι τον κορυφαίο, είναι ένα από τους κορυφαίους στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Εντάξει, τα χρόνια που είναι στον ΠΑΟΚ είναι πολύ λίγα. Έχουν περάσει και παλαιότερα και Έλληνες και ξένοι σκόρερ, οι οποίοι και αυτοί σκοράρανε. Ο ΠΑΟΚ πάντα έβγαζε καλά σεντερφόρ, πάντα οι μεταγραφές ήταν σε ξένους σεντερφόρ και μάλιστα ήταν μεταγραφές πολύ καλές, με την έννοια ότι ήταν σεντερφόρ οι οποίοι συνήθως προσφέραν στην ομάδα. Αν θυμάστε καλά, και ο Χασάν τότε, τα δύο αδέλφια που είχαν έρθει από την Αίγυπτο, και ο Μουσλίμοβιτς, και παλαιότερα παίκτες σεντερφόρ οι οποίοι προσφέραν στο ΠΑΟΚ. Σίγουρα όμως ο Πρίγιοβιτς, άμα συνεχίσει έτσι με αυτόν τον ρυθμό, σίγουρα θα σπάσει όλα τα ρεκόρ και θα μείνει στην ιστορία του ΠΑΟΚ σαν ένα από τους καλύτερους σεντερφόρ που έχουν περάσει τον ΠΑΟΚ. Σίγουρα, σίγουρα. Κύριε Ρδανίδη, γενικότερα φέτος την ομάδα του ΠΑΟΚ, πώς την είδατε έτσι όλη τη σεζόν, μια που φτάνουμε στο τέλος, δύο παιχνίδια απέμειναν, το μάτς με τον Πλατανιά και ο τελικός του κυπέλου. Έτσι, μια συνολική εικόνα, πώς είδατε τη φετινή σεζόν? Κοιτάξτε να δείτε, στην αρχή δεν ξεκίνησε καλά. Είδαμε μετά ότι έγινε η αλλαγή προπονητού, ήρθε ο κύριος Λουτσέσκου, γνώστης της ελληνικής πραγματικότητας, γνώστης του ελληνικού ποδοσφαίρου, γιατί ως γνωστόν ήταν προπονητής στην Ξάνθη. Βλέπουμε ότι η ομάδα άρχισε να παίρνει επάνω της, που λέμε, των εισαγωγικών, πήγε πολύ καλά, έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο, ποιοτικό μπορώ να πω, παραγωγικό. Κάποια στιγμή ήταν μπροστά με αρκετούς βαθμούς και μάλιστα πλέον το πρωτάθλημα ήταν σίγουρο πλέον ότι θα το πάρει, σίγουρο, γιατί έδειχναν οι εμφανίσεις οι οποίες έκανε και τα αποτελέσματα τα οποία έπαιρνε, και μάλιστα είχε πολλά θετικά ρεκόρ συνεχόμενα, έδειχναν όλα αυτά ότι θα πάρει το πρωτάθλημα σίγουρα, και συγχρόνως σιγά σιγά έφτανε και για τον τελικό του κυπέλου. Ήρθανε, θεωρώ, εκείνες οι μία-δύο εβδομάδες όπου ήταν το παιχνίδι του Ολυμπιακού, όπου ως γνωστόν διεκόπηκε το παιχνίδι, μάλλον δεν ξεκίνησε καθόλου το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Κατόπιν ήταν το παιχνίδι του Αστέρα Τρίπολης που έχασε ο ΠΑΟ, και μετά ήρθε το παιχνίδι με την ΑΕΚ, το οποίο στο 89 διεκόπη. Μέσα σε δύο εβδομάδες, τρεις δηλαδή, χαθήκανε τα πάντα όσον αφορά τον ΠΑΟΚ. Τώρα, θεωρώ ότι ήταν κακές στιγμές, αλλά είναι μεγάλη αδικία για τον ΠΑΟΚ, με την έννοια ότι δύο παιχνίδια δεν παιχθήκανε εντός αγωνιστικών χώρων, και ιδιαίτερα με τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Δύο παιχνίδια τα οποία, μάλιστα, επειδή ήμουν μέσα και όλα στην Τούμπα, είδατε ο κόσμος ότι ήταν πάρα πολύ, είχε δηλαδή 30.000 κόσμο μέσα, και μάλιστα ο κόσμος ήταν εκκλησία, αν εξαιρέσουμε αυτό το χαρτάκι το οποίο πετάχτηκε στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Και τα παιχνίδια, κατά γενική ομολογία, η Τούμπα, καιρό είχαμε να τη δούμε έτσι, ήταν πραγματικά εκκλησία. Αλλά ήρθαν αυτά τα πώς να τα πω, άτυχα γεγονότα. Δύο παιχνίδια δεν γίνανε εντός αγωνιστικών χώρων, μάλιστα το ένα με την ΑΕΚ, ενώ είχε προηγηθεί, ήταν 1-0, διεκόπη, και μάλιστα ήρθαμε και αυτή την τιμωρία και για τον κύριο Σαββίδη και για την ομάδα, και όλη η χρονιά πήγε στράφη. Πιστεύετε, κύριε Ορδανίδη, όμως, ότι δεν αδικήθηκε η ομάδα του ΠΑΟΚ με όλα αυτά που συνέβησαν? Σίγουρα, δίκαια στον ανοιχτό χώρο δεν δικαιούται το πρωτάθλημα φέτος. Σας είπα ότι έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο, το πιο ποιοτικό ποδόσφαιρο, και μάλιστα τα παιχνίδια πρέπει να κρίνονται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ήρθαν αυτά τα δύο άτυχα γεγονότα, όπου το ένα κυρωθέν γκολ και το άλλο που πετάχτηκε αυτό το χαρτάκι, και φτάσαμε σε αυτό το σημείο ο ΠΑΟΚ να μην παίξει δύο παιχνίδια, και όχι μόνο αυτό. Μπορεί να κέρδισε με τον Ολυμπιακό 3 βαθμοί, και 3 με την ΑΕΚ 6, και 3 που τιμωρήθηκε 9 βαθμοί. Και αυτή τη στιγμή δεν είναι 9 βαθμούς. Δεν θα υπήρχε τιμωρία, δεν θα υπήρχε άδεια τούμπα, δεν θα υπήρχε τιμωρία για την επόμενη σεζόν, και όλα αυτά εδώ είναι πράγματα τα οποία πρέπει οι θύνοντες βασικά του ΠΑΟΚ να καθίσουν, και ειδικά με τον φύλαθρο κόσμο, να τα συζητήσουν, έτσι ώστε να είμαστε πιο προσεκτικοί, με την έννοια ο ΠΑΟΚ δηλαδή να είναι πιο προσεκτικός, γιατί είναι κρίμα τη στιγμή που έχει μια τόσο ωραία ομάδα, ομάδα που τη χαίρεται όλος ο κόσμος. Είδατε, προχθές πήγε μέσα στον Παναθηναϊκό με στυλοφόρο και άνετα πέρασε με 3-0. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι με ένα πολύ εκοφαντικό σκορ υπέρ του ΠΑΟΚ. Δείχνει, εν πάση περιπτώσει, ότι ο ΠΑΟΚ είναι σε μια ανωδική πορεία. Ο κύριος Σαββίδης είναι αυτός ο οποίος δείχνει τον δρόμο για την ανωδική πορεία. Τα πάντα λειτουργούν τέλεια στην ομάδα. Αυτό που μένει μόνο είναι ο τίτλος. Και όταν λέω τίτλο, δεν εννοώ το κύπελο, εννοώ το πρωτάθλημα, γιατί επειδή έτυχε και εγώ να είμαι στο πρωτάθλημα τελευταίο, το 84-85. Ήσταν το 1985, ναι.
τα 33 χρόνια είναι πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια και πρέπει κάποια στιγμή αυτός ο λαός του ΠΑΟΚ που από πίσω τρώει την αδικία τόσα χρόνια, κάποια στιγμή πρέπει να δικαιωθεί. Πρέπει να δικαιωθεί έτσι ώστε να χαμογελάσουν όλοι αυτοί που αγαπάνε τον ΠΑΟΚ. Κύριε Ιορδανίδη, είδαμε φέτος όμως το πρωτάθλημα να κρίνεται στα δικαστήρια ουσιαστικά, στις δικαστικές αίθουσες, με αποφάσεις οι οποίες βγήκαν και με βάση όλη αυτή τον επικοινωνιακό πόλεμο που υπήρχε, αυτή την περιραίωσα ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε εναντίον του ΠΑΟΚ. Όλα αυτά που στιγμάτισαν το φετινό πρωτάθλημα και το έχασε στα χαρτιά ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ, ίσως πήγαν λιγάκι πίσω το ελληνικό ποδόσφαιρο, δηλαδή αποτέλεσαν άλλη μια μαύρη σελίδα και φέτος. Κοιτάξτε να δείτε, εάν θέλουμε κι εμείς να είμαστε ένα κράτος και να παίζουμε ένα ποδόσφαιρο το οποίο είναι αυτό που βλέπουμε στο Champions League, αυτό που βλέπουμε στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πρέπει τα γήπεδα να είναι εκκλησίες. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί είδαμε χθες ένα πολύ ωραίο παιχνίδι Real Madrid Bayern, είχε μέσα 75.000 κόσμο και δεν έπεσε χαρτάκι μέσα. Είδαμε ανθρώπους οι οποίοι να πηγαίνουν με τις οικογένειές τους, με τα παιδάκια τους, παππούδες, γιαγιάδες, όλων των ειδών ηλικίας ανθρώπων, οι οποίοι να είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εάν θέλουμε λοιπόν τέτοιο ποδόσφαιρο, πρέπει όλοι μας να βάλουμε ένα χεράκι, να εξαλειφθεί η βία αυτή εδώ η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Ναι, όμως κύριε Ιορδανίδη, όπως είπατε και εσείς νωρίτερα όμως κύριε Ιορδανίδη, στην Τούμπα και στα δύο αυτά παιχνίδια ο κόσμος δεν έκανε κάτι έτσι, όπως έχουμε δει χειρότερα επεισόδια τα τελευταία χρόνια, τα προηγούμενα χρόνια φυσικά. Αν εξαιρέσουμε εκείνο το χαρτάκι το οποίο φυσικά πολύ αμφιβάλλουν τα αν χτύπησε τον κύριο Γκαρθία, ναι. Δεν υπήρχε κάτι ούτε στο μάτς με την ΑΕΚ. Ήταν η αντίδραση του κόσμου και μετά από την διαιτητική απόφαση αυτή με τον Κομίνη και τον Ποντίκη να δείχνουν σέντρα και συνέχεια να ακυρώνουν τον γκολ. Παρ' όλα αυτά ο κόσμος ήταν σε κόσμια πλαίσια. Πραγματικά ήταν σε κόσμια πλαίσια και αξίζουν συγχαρητήρια στον κόσμο. Αλλά από μία κίνηση ενός ανθρώπου ήρθε αυτό το ατυχές γεγονός και στα δικαστήρια να κριθεί το πρωτάθλημα του ΠΑΟ. Αυτά πρέπει να εκλείψουν. Όταν λέμε θα πάμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο θα είναι όλα να δουλεύουν ρολόι. Εάν θέλουμε να έχουμε ένα ποδόσφαιρο το οποίο είναι αντάξιο αυτό που θέλουμε, γιατί εγώ θεωρώ ότι ο κύριος Σαββίδης θέλει τον ΠΑΟΚ να τον πάει πολύ ψηλά. Οι μεταγραφικές κινήσεις οι οποίες κάνει, όλες αυτές οι κινήσεις οι οποίες κάνει με τους παίκτες, με τις αποδοχές των παικτών, με το υπαλληλικό προσωπικό το οποίο είναι αρκετό και μάλιστα σε όλους τους τομείς. Από τις ακαδημίες μέχρι το πρωτάθλημα της Ελλάδος, Super League πρώτη ομάδα. Άρα λοιπόν ο κύριος Σαββίδης θέλει την ομάδα του ΠΑΟΚ να την πάει ψηλά. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει όλοι να είναι προσεκτικοί, έτσι ώστε αυτόν τον άνθρωπο να τον κάνουμε να χαρεί. Και πώς θα τον κάνουμε να χαρεί? Πρέπει να είμαστε όλοι κύριοι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Να είμαστε σωστοί, να μην δημιουργούνται προβλήματα, έτσι ώστε ο ΠΑΟΚ τα παιχνίδια να τα παίρνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο και όχι, όπως είπατε πολύ σωστά προηγουμένως, να τιμωρείται και μέσα στις δικαστικές αίθουσες να τρώει δύο παιχνίδια μείον βαθμούς και να χάνει και τα παιχνίδια. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να εκλειφθούν. Αν δεν υπάρχουν αυτά τα γεγονότα, έστω και το ένα χαρτάκι, σας είπα, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει πάρα πολύ ψηλά. Πιστεύετε ότι δηλαδή έχει φτάσει, ας πούμε, η ώρα ο ΠΑΟΚ να αλλάξει μια και καλή επίπεδο, δηλαδή να περάσει, να φτάσει ακόμη πιο ψηλά, δηλαδή να, και στην Ευρώπη ακόμη να κάνει το βήμα παραπάνω, αν μπορέσει να μπει στο μίλους του Champions League και γενικότερα να ξεφύγει επίπεδο τώρα με τον Ιβάν Σαββίδη πλέον και μετά από αυτή τη χρονιά, μετά από όλα όσα έγιναν, να αποτελέσουν μια εμπειρία έτσι, να βγει πιο δυνατός ο ΠΑΟΚ από όλη αυτή την ιστορία? Βεβαίως εγώ το πιστεύω ακράδαντα αυτό, γιατί ήδη το έχει δείξει φέτος. Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ έχει παίξει το καλύτερο ποδόσφαιρο μαζί με την ΑΕΚ και η ΑΕΚ φυσικά έχει παίξει πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και γι' αυτό οι δύο καλύτερες ομάδες αυτή τη στιγμή είναι στον τελικό. Έχει φτάσει βεβαίως, έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Πέρσι πήρε το κύπελο. Θα δούμε και φέτος πώς θα εξελιχθεί ο τελικός. Θα είναι ένα crash test και για την UEFA και για τη FIFA αυτό το παιχνίδι το οποίο θα γίνει το Μάιο. Άρα λοιπόν στις 12 Μαΐου αν δεν κάνω λάθος. Ναι, στις 12 Μαΐου. Άρα λοιπόν πρέπει όλα αυτά τα γεγονότα να είναι υπέρ του ΠΑΟΚ, έτσι ώστε αυτή τη στιγμή με την προσπάθεια την οποία γίνεται από τον κύριο Σαββίδη να καρποθεί αυτός ο άνθρωπος και όχι μόνο αυτός και οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές, έτσι ώστε ο ΠΑΟΚ να περάσει το μεγαλείο του, δηλαδή να γίνει ακόμα μεγαλύτερο. Γιατί σας είπα, εάν δεν παίρνεις τίτλους δεν μεγαλώνει η ομάδα. Δεν δημιουργείς φιλάθλους. Όσα παιδάκια μεγαλώνουν και ρένε ποιος είναι ο πρωταθλητής του ελληνικού πρωταθλήματος, η ΑΕΚ, Ολυμπιακός. Ναι, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να ακούσουν και για τον ΠΑΟΚ. Και ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία σας είπα τόσα χρόνια ζει με την αδικία και όλα αυτά εδώ κάποια στιγμή πρέπει να συσκελιστούν. Κάποια στιγμή δηλαδή ο ΠΑΟΚ πρέπει να φτάσει στο σημείο να πάρει το πρωτάθλημα.
Ναι, εκεί λέτε ότι θα αλλάξει ακόμη περισσότερο το επίπεδο του. Βεβαίως. Εν ώψη του τελικού τώρα, τι βλέπετε, καθαρά αγωνιστικά. Φαβορεί, αν θέλετε να πούμε, σε τι κατάσταση βρίσκονται οι ομάδες, πώς το βλέπετε. Και οι δύο ομάδες είναι πολύ καλές. Και οι δύο ομάδες. Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ έχει μεγαλύτερο ρόστερ, πιο βαθύ ρόστερ, έχει βάθος. Όποιοι παίκτες αυτή τη στιγμή βλέπουμε στο πρωτάθλημα ότι έχουν κληθεί από τον κύριο Λουτσέσκου να μπουν, δίνουν το καλύτερο τους σε αυτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Παρ' όλα αυτά όμως και η ΑΕΚ έχει ένα πολύ δυνατό σύνολο. Βλέπουμε ότι φέτος καθ' όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος έπαιξε ένα σταθερό ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι οι καλύτερες ομάδες παίζουν στο τελικό. Από εκεί και πέρα εγώ εύχομαι να κερδίσει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Γιατί μην ξεχνάτε ότι δεν πάμε καλά γενικά. Βλέπετε ότι ο κόσμος λιγοστεύει σιγά σιγά από τα γήπεδα. Φεύγει από τα γήπεδα, βλέπουμε τα παιδάκια να λιγοστεύουν. Βλέπουμε στις ακαδημίες να μην πηγαίνουν πλέον πολλά παιδιά να παίξουν ποδόσφαιρο. Και αυτό είναι γενικά εις βάρος του ποδοσφαίρου. Για να φέρουμε τον κόσμο στα γήπεδα πρέπει ειδικά το ποδόσφαιρο το οποίο παίζουν στη μεγάλη κατηγορία να βελτιωθεί, έτσι ώστε όλος ο κόσμος να γυρίσει πάλι πίσω στα γήπεδα. Επειδή, αν δεν κάνω λάθος, ασχολείστε, είστε ως ομοσπονδιακός προπονητής, ασχολείστε με τον τομέα των ακαδημιών, των τμήματων υποδομής. Εκεί είχαμε ένα άλλο ντέρμπι την Κυριακή, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα K20. Όσον αφορά αυτόν τον τομέα, τον τομέα της υποδομής, των ακαδημιών, τι βλέπετε στο ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα, στον ΠΑΟΚ, αν υπάρχει ταλέντο, είδαμε, παραδείγματος χάρη, τον Μπέλκα φέτος, ένα παιδί από τις ακαδημίες να κάνει τρομερή σεζόν. Και αν έχει ο ΠΑΟΚ υλικό ώστε να επαδρώσει και τις εθνικές ομάδες. Ο ΠΑΟΚ ήδη δίνει πολλούς παίκτες σε όλες τις ομάδες, και στην ΠΕΔΟΝ και στην ΝΕΟΝ και στην ΕΛΠΗΔΟΝ. Εγώ που είμαι στην ΕΛΠΗΔΟΝ, έχουμε τον Κουλούρη, έχουμε τον Λιμιό, έχουμε τον Τελιανίδη, έχουμε τον Λάμπρο από τον Πανιόνι, ο οποίος είναι ιδανικός από τον ΠΑΟΚ, έχουμε πάρα πολλά παιδιά. Όπως έχουμε και από την ΑΕΚ, έχουμε και από... Και στην ΝΕΟΝ δίνει ο ΠΑΟΚ παίκτες και στην ΠΕΔΟΝ. Πάντα δηλαδή τροφοδοτούσε όλες μα όλες οι εθνικές ομάδες. Τώρα, το θέμα ποιο είναι, όπως είπατε πολύ σωστά, ο ΠΑΟΚ κατά πάσα πιθανότητα είναι αυτή τη στιγμή πρωταθλητής στην K20. Υπάρχει πλούσιο ταλέντο σε αυτήν την ομάδα, πολύ καλοί παίκτες. Το θέμα είναι οι θύνοντες εκεί του ΠΑΟΚ, αν πιστεύουν ότι αυτά τα παιδιά πρέπει να πάνε στην πρώτη ομάδα. Σίγουρα κάποιοι από αυτούς θα πάνε. Σίγουρα κάποιοι από αυτούς θα πάνε στην προετοιμασία της πρώτης ομάδος που θα ξεκινήσει τον Ιούνιο, πότε θα ξεκινήσει, για να είναι κοντά στην ομάδα και να δει ο κ. Λουτσέσκου ποιοι από αυτούς τους ποδοσφαιριστές θα είναι ικανοί έτσι ώστε να είναι στο ρόστερ της επόμενης σεζόν για τον ΠΑΟ. Σίγουρα εδώ υπάρχουν δυσκολίες, γιατί άλλο να είσαι επαγγελματίας και να παίζεις την K20 και άλλο να είσαι επαγγελματίας και να παίζεις στη μεγάλη ομάδα. Εδώ τώρα, αν υπήρχε μια ομάδα την οποία δεν είχε ο ΠΑΟ, είτε στην Β' Εθνική είτε στη Γ' Εθνική, η οποία θα μπορούσε ο ΠΑΟ αυτά τα παιδιά να τα δώσει δανεικούς για να παίξουν, θα ήταν ότι καλύτερο. Να πάρουν εμπειρίες, γιατί και το πρωτάθλημα Β' Εθνικής είναι πολύ καλό και της Γ'. Σίγουρα δίνει κάποιους παίκτες, από ό,τι ξέρω, έχει δώσει και στον Πασεραϊκό και στον Εγγυνιακό παλαιότερα έδινε, δίνει σε πολλούς συλλόγους τέτοιους παίκτες. Αλλά εγώ θα ήθελα μια ομάδα του ΠΑΟΚ, δηλαδή ή ακόμη η Super League, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, να διοργανώσει ένα πρωτάθλημα Β' ομάδων, το οποίο να συμμετέχει στη Β' Εθνική, στη Γ' Εθνική, έτσι ώστε να είναι με δικό τους τεχνικό team και όλα αυτά τα παιδιά να μπορούν να έχουν άλλες παραστάσεις. Γιατί σας είπα ότι το K20 να παίζει με 100-150 φιλάθλους και ξαφνικά να σε πει ο κύριος Λουτσέσκου μπες στο γήπεδο να παίξει με 40.000 κόσμο, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Και αυτό το πρόβλημα πρέπει να λυθεί και να το λύσουν οι θύνοντες οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟ. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι θα έχουμε περισσότερους και καλύτερους παίκτες. Ένα τέτοιο είδους πρωτάθλημα Β' ομάδων, από ό,τι κατάλαβα, αυτό εννοείται. Πιστεύετε μπορεί να εφαρμοστεί στην Ελλάδα, να δούμε κάτι τέτοιο? Υπάρχουν οι δυνατότητες? Επειδή είστε και ομοσπονδιακός προπονητής στην Ελλάδα. Συζητιέται αυτό, απλώς πρέπει να πάρθει μια απόφαση. Η απόφαση αν θα είναι γάμα εθνική πρέπει να πάρθει από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, αν είναι από τη Football League πρέπει να πάρθει από τη Football League. Υπάρχουν δηλαδή τρεις διαφορετικές ομοσπονδίες οι οποίες διοργανώνουν τα πρωταθλήματα. Είναι Super League, Football League και η ΕΠΟ. Εκεί τώρα πρέπει να γίνουν κάποιες προτάσεις, έτσι ώστε να μην χάνονται αυτά τα παιδιά. Είναι κρίμα. Υπάρχει πλούσιο ταλέντο στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Πολύ πλούσιο ταλέντο. Άλλωστε αυτή τη στιγμή παίζουν γύρω σε 150 με 170 ποδοσφαιριστές στα ξένα ευρωπαϊκά γήπεδα και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία ορισμένοι ποδοσφαιριστές. Βλέπουμε αρχίζουν τα Ελληνόπουλα να φεύγουν στο εξωτερικό. Μοραγεί σιγά σιγά το ελληνικό ποδόσφαιρο. Βλέπουμε σιγά σιγά ότι και ειδικά στις μεγάλες ομάδες αρκετοί ξένοι παίζουν, αμφιβόλου αξίας,
Και αυτό είναι άσχημο για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Άρα λοιπόν πρέπει να δώσουμε μεγάλη βαρύτητα στον Έλληνα ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει πλούσιο ταλέντο και το θέλουμε να συνεχίσει να παίζει στην Ελλάδα και όχι στο εξωτερικό. Μάλιστα. Καλώς κύριε Ιορδανίδη. Αυτά συμβαίνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έγινε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Αυτός ήταν ο κύριος Μιχάλης Ιορδανίδης, παλέμαχος παίχτης του ΠΑΟΚ και είναι ομοσπονδιακός τεχνικός. Τόνισε ότι το πρωτάθλημα πρέπει να κρίνεται στα γήπεδα φυσικά και όχι στα δικαστήρια. Αλλά ανέφερε ότι ίσως και ο ΠΑΟΚ πρέπει να κοιτάξει δικές του ευθύνες μέσα σε όλη αυτή την ιστορία. Φαβορί για τον τελικό δεν μας είπε ξεκάθαρα. Τόνισε ότι ο ΠΑΟΚ έχει πιο βαθύ ρόστερ και ίσως βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση αυτή την περίοδο. Αυτά για το πρώτο μέρος της εκπομπής. Να πάμε σε ένα break και να επιστρέψουμε εδώ. Full επίθεση στο Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε Λίμπερο 107,4. Εκπομπή Full επίθεση. Δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ακούσαμε στο πρώτο μέρος τον κύριο Μιχάλη Ιορδανίδη να μας μιλάει για τον ΠΑΟΚ, για όλα συνέβησαν φέτος, για τον τελικό του κυπέλου που ακολουθεί. Πριν από λίγο έγινε γνωστό το πρόγραμμα των αγώνων play-off για την ομάδα handball του ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ Βεργίνα TV. Στα ημιτελικά λοιπόν, ο ΠΑΟΚ Βεργίνα TV θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ ή τον Αεροπό Έδεσσας. Πιο πιθανό είναι να τεθεί αντιμέτωπος με την ΑΕΚ. Πρώτη αγωνιστική παιχνίδι εντός έδρας για τον ΠΑΟΚ θα γίνει το Σάββατο 5 Μαΐου στις 3 με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤΡΙΑ. Η δεύτερη αγωνιστική το παιχνίδι θα είναι εκτός έδρας την Τετάρτη 9 Μαΐου στις 5.30 το απόγευμα και πάλι τηλεοπτικά από την ΕΡΤΡΙΑ. Τώρα, εάν ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίσει την ΑΕΚ, η τρίτη αγωνιστική θα γίνει εντός έδρας Τετάρτη 23 Μαΐου στις 5.30 αν χρειαστεί αυτό το παιχνίδι. Εάν αντιμετωπίσει τον Αεροπό Έδεσσας, η τρίτη αγωνιστική θα γίνει εντός έδρας για τον ΠΑΟΚ το Σάββατο στις 12 Μαΐου, ώρα 3 και πάλι από την ΕΡΤΡΙΑ, εάν χρειαστεί φυσικά τρίτο παιχνίδι. Όσον αφορά το πρόγραμμα των τελικών που θα ακολουθήσουν, θα γίνει γνωστό την 5η 10 Μαΐου, όπως υπάρχει επίσημη ενημέρωση από την Ομοσπονδία του Handball. Αυτά στο handball. Έχουμε βόλεϊ όμως. Από αύριο μπαίνουμε σε ρυθμούς τελικών στη Volley League. Πάω και ο Ολυμπιακός έχουν κλείσει θέση εκεί. Χθες η Ομοσπονδία, η Διοργανώτρια Αρχή ανακοίνωσε το πρόγραμμα. Μάλλον όχι το πρόγραμμα, ανακοίνωσε απλά τη μέρα και την ώρα του πρώτου τελικού της σειράς. Το πρώτο παιχνίδι λοιπόν θα γίνει αύριο στις 7 στο Ρέντι. Ο Ολυμπιακός έχει το πλεονέκτημα της έδρας διότι τερμάτισε πρώτος στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Ο ΠΑΟΚ έχει στο ψυχολογικό αβαντάζ μετά την κατάκτηση του κυπέλου στο Final Four που έγινε στη Ρόδο και μετά από όσα είχαν προηγηθεί εκεί και με μια επιβλητική νίκη με ανατροπή του Ολυμπιακού στον ημιτελικό. Έχει πάρει έτσι τον αέρα στον Ερυθρολεύκων, ήταν η πρώτη νίκη της φετινής σεζόν και αύριο θέλει να κάνει τη δεύτερη φυσικά για να κάνει από το ξεκίνημα το break στους τελικούς της Volley League και αυτόματα να αποκτήσει έτσι το πλεονέκτημα εκείνος το δεύτερο παιχνίδι που θα ακολουθήσει στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Η ομάδα Volley του Δικεφάλου βρίσκεται για τέταρτη συνεχόμενη φορά στους τελικούς του πρωταθλήματος της Volley League και θέλει φυσικά την τέταρτη συνεχόμενη κατάκτηση του τίτλου να συνεχίσει αυτό το εντυπωσιακό σερί, αυτή την αυτοκρατορία, δυναστεία, όπως θέλετε πείτε, που χτίζει στο ελληνικό βόλι, όπως την αποκάλεσαν και ορισμένοι παίκτες της ομάδας, όπως ο Χάρης Σακόλου που φιλοξενήσαμε και εδώ στην εκπομπή την προηγούμενη εβδομάδα. Η ομάδα του Ντανιέλε Ρίτσι θυμίζουμε ότι έκανε το 3-0 στη σειρά των ημιτελικών με το Φοίνικα Σύρου. Δυσκολεύτηκε στο τρίτο παιχνίδι το βράδυ της Δευτέρας στη Σύρο, νίκη στο tie-break. Τώρα πλέον όμως το ενδιαφέρον όλων στρέφεται στους μεγάλους τελικούς και όπου αναμένονται συναρπαστικές μάχες όπως και τα τρία προηγούμενα χρόνια. Όχι μάλλον και τα τρία. Μία χρονιά ήταν το 2016, αν δεν κάνω λάθος, τελική ήταν
το Φίνι Κασίρου που παοξεύτηκε πρωταθλητής. Στα ποδοσφαιρικά, όπως είχαμε αναφέρει και στο ξεκίνημα της εκπομπής, υπάρχει σήμερα επιστροφή στις προπονήσεις μετά το διήμερο ρεπό. Αρκετοί παίχτες πρόλαβαν, έτσι έκαναν κάποιες μίνι αποδράσεις, άλλοι στη Χαλκιδική, άλλοι σε άλλα μέρη, να περάσουν κάποιες στιγμές χαλάρωσης με τις οικογένειές τους, με τους δικούς τους ανθρώπους, και από σήμερα επιστρέφουν σε ρυθμούς προπονήσεων για να επικεντρώσουν το ενδιαφέρον τους πλέον στο παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής με τον Πλατανιά, που θα γίνει το Σάββατο στις 7 στην Τούμπα. Από σήμερα το πρωί έχει ξεκινήσει και η διάθεση των εισιτήριων για αυτό το παιχνίδι. Και φυσικά το επόμενο Σάββατο, συνέχεια στις 12 Μαΐου, ακολουθεί ο μεγάλος τελικός του κυπέλου. Από το βράδυ του Σαββάτου και έπειτα, το ενδιαφέρον όλων στον ΠΑΟΚ θα στραφεί εκεί, αφού θα έχει τελειώσει και το πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ θέλει να ολοκληρώσει το πρωτάθλημα της Super League έχοντας συγκεντρώσει εντός αγωνιστικών χώρων τους περισσότερους βαθμούς. Έχει μέχρι στιγμής τους περισσότερους βαθμούς μέσα στα γήπεδα. Άλλο τι συνέβη στις δικαστικές αίθουσες και πώς του στερήθηκε στα χαρτιά ουσιαστικά το φετινό πρωτάθλημα, φετινός τίτλος. Στο γήπεδο όμως έχει αποδείξει η ομάδα του Λουτσέσκου με το ποδόσφαιρο που έχει αποδώσει ότι ήταν η καλύτερη ομάδα φέτος στην Ελλάδα, και αυτό θέλει να κάνει και στον τελικό του κυπέλου για να σηκώσει το τρόπαιο το βράδυ του Σαββάτου, 12 Μαΐου, στον ουρανό του ΆΚΑ. Για τη διάθεση των εισιτηρίων ενώπιση τελικού δεν έχουμε προς το παρόν νεότερα. Αναμένονται ανακοινώσεις από την ΠΑΟΚ σήμερα, ίσως και αύριο. Είπαμε αύριο στις 11 είναι και η εκδίκαση της προσφυγής του ΠΑΟΚ στο διαιτητικό δικαστήριο του ΣΕΠΟ για να κλείσει οριστικά η υπόθεση του ντέρμπι με την ΑΕΚ. Το εάν υπάρχουν πιθανότητες ανατροπής των δύο αποφάσεων ουσιαστικά, της πρωτόδικης αλλά και της Επιτροπής Εφέσεων, θα το δούμε στην αυριανή δίκη. Αυτά όσον αφορά τον ΠΑΟΚ. Υπάρχει σήμερα παιχνίδι βέβαια στη Θεσσαλονίκη, στο Καφτατζόγλιο, στις 5 ο Ηρακλής θα υποδεχτεί την ομάδα του Βόλου στη δεύτερη αγωνιστική τον Μπαράζ, τον Μπαράζ ανόδου της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ο Ηρακλής που θέλει να εξασφαλίσει την άνοδο του στην Football League. Νίκησε στο παιχνίδι της πρεμιέρας στην έδρα του Τηλικράτη Λευκάδας με 0-2, με δύο γκολ από τον Τάι και τον Παναγιωτούδη με εκπληκτικά σουτ στο φινάλε. Σήμερα στο Καφτατζόγλιο θέλει να κάνει το 2-2 απέναντι στην ομάδα του Βόλου. Ακολουθούν, θυμίζω, τρία συνεχόμενα εντός έδρας παιχνίδια για τον Ηρακλή. Αρχίζει γερωμένης από το σημερινό και είναι ευκαιρία μετά και το διπλό της πρεμιέρας να κάνει έτσι πολύ σημαντικό βήμα ανόδου. Βέβαια και η ομάδα του Βόλου ξεκίνησε νικηφόρα στην πρεμιέρα. Οπότε το σημερινό παιχνίδι είναι σίγουρα καθοριστική σημασία. Αναλυτικότερα όμως θα μας τα πει ο Γιώργος Ματζιούκης, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Γεια σου, ονόματε. Καλησπέρα, καλό μήνα. Καλό μήνα επίσης. Πώς είσαι? Καλά, καλά. Ετοιμάζεσαι για το γήπεδο? Το ματς. Ναι, σιγά σιγά. Ο Λίμπερο φυσικά θα είναι και έτσι, στις 5 θα υπάρχει μετάδοση του αγώνα. Εννοείται, εννοείται. Εδώ πάμε στα 9 ώρα ταξίδια, δεν θα πάμε δίπλα. Σε άκουγα εκεί το απόγευμα της Κυριακής στη Λευκάδα. Νομίζω η αντιδράση σου στα γκολ ήταν, εντάξει, και εντυπωσιακά τα γκολ, τα είδα την επόμενη μέρα φυσικά σε βίντεο. Ήταν ξαφνικά, ναι, ήταν ξαφνικά και τα δύο. Ήταν πάντως εντυπωσιακά, ειδικά του Τάι, όλη η ενέργεια και το σουτ, φοβερό γκολ. Ναι, γιατί αλλάζει πλευρά, είναι σπάνιο αυτό να ξεκινάς μια ατομική ενέργεια από τα αριστερά, να συγκλίνεις, να περνάς δεξιά και να σουτάρεις. Είναι... Ήταν πολύ ωραίο το γκολ. Σήμερα τι έχουμε? Ναι, σήμερα στις 5, πέρα από μένα που ετοιμάζομαι, θέλω να πιστεύω ετοιμάζονται και χιλιάδες φίλοι του Ηρακλή. Νομίζω είναι το πρώτο μεγάλο σε εισαγωγικά παιχνίδι που καλείται να πάρει, αν θες, και ο κόσμος. Ο κόσμος που έχει βοηθήσει πάρα πολύ φέτος στην ομάδα, αλλά το έχω πει πολλές φορές, ακούγεται λίγο ως παράπονο, το κάνουν και τα μέλη της διοίκησης, ότι αυτοί που πάνε στα εντός, αυτοί που πάνε και στα εκτός, είναι αυτοί που λέμε τα παιδιά, έτσι, οι άρρωστοι με την ομάδα που δεν την αφήνουν ποτέ. Ξέρουμε όμως ότι ο κόσμος του Ηρακλή δεν είναι μόνο αυτός. Υπάρχουν πολλοί χιλιάδες από πίσω, οι οποίοι για χύψη λόγους δεν το έχουν πάρει απόφαση. Θέλω να πιστεύω ότι σήμερα, μετά και το διπλό στη Λευκάδα, και εδώ που έφτασε το πράγμα, γιατί, Γιώργο, το εδώ που έφτασε σημαίνει ότι αν ο Ηρακλής κερδίσει και σήμερα, είναι αυτόματα το αφεντικό στον όμιλο των τεσσάρων ομάδων. Έχει το πάνω χέρι, έτσι.
και μην ξεχνάμε ότι έχει και ακόμα δύο συνεχόμενα μάτς εντός. Γιατί την Κυριακή που θα μας έρθει θα υποδεχτεί στις 5 τον Απόλλωνα Παραλιμνίου και την παράλληλη Κυριακή θα υποδεχτεί τον Τηλικράτη Λευκάδας, τον οποίο κέρδισε πρόσφατα. Είναι τέτοιο το πρόγραμμα βάσει της κλήρωσης λόγω των κλειδαρίθμων που υπήρξαν, που είναι στο χέρι, στα πόδια του Ηρακλή να το εκμεταλλευτεί, να κάνει το 3-3 και να μην νοιάζεται καθόλου για τα δύο εναπομείνατα. Θυμάστε, τα λέγαμε και μαζί όταν είχε γίνει η κλήρωση. Ναι, σωστά. Εκείνη την ημέρα για τα εναπομείνατα εκτός έδρας παιχνίδια. Αλλά πρέπει να τα βλέπουμε ένα-ένα. Σήμερα θα είναι δύσκολο μάτς. Ο Βόλος είναι μια πολύ καλή ομάδα, άσχετα αν δημιουργήθηκε φέτος. Δημιουργήθηκε φέτος και έκανε πρωταθλητισμό αφήνοντας πολλούς βαθμούς πίσω τους υπόλοιπους, στον όμιλό του που ήταν, στον τέταρτο αν θυμάμαι καλά. Και κέρδισε 1-0 τον Απόλλωνα Παραλιμνίου. Εντάξει, ο σκορ μπορεί να λέει ότι ζορίστηκε, δεν το έχουμε δει το μάτς για να ξέρουμε αν όντως ζορίστηκε ή απλά ήταν ένα, αυτό που λέμε, ήταν μια επαγγελματική νίκη. Έχει αρκετούς Λατίνους παίχτες, μεταξύ αυτών και ο Πίτου Γκαρσία που είναι γνωστός σε όλους μας. Mm-hmm. Ο Αχιλλέας Μπέος είχε φέρει τον Πίτου Γκαρσία στον Ηρακλή τότε, επί Ρέμου. Αργότερα συνέχισε στον Άρη, πήγε στον Ατρόμητο, έφυγε στην Κίνα, Κορέα που πήγε, στην Κορέα νομίζω, και επέστρεψε φέτος στην τρίτη εθνική για τη φανέλα του Βόλου. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή το μάτς. Ένα θετικό στοιχείο που μπορώ να καταγράψω, ελπίζω να βγει κατά τη διάρκεια του αγώνα, είναι ότι ο Βόλος δείχνει σε όλα του τα μάτς ότι δεν είναι ομάδα που θα περιμένει. Είναι ομάδα που παίζει για να κερδίσει. Αυτό έχει βοηθήσει, λες, τον Ηρακλή ότι θα βρει περισσότερους χώρους. Ακριβώς αυτό. Εάν δεν κλειστεί πίσω να παίξει ταμπούρι με 10-11 παίκτες πίσω, ο Ηρακλής θα ζοριστεί. Αν όμως παίξει κανονικά ο Βόλος, δηλαδή πάει για να κερδίσει, κάτι που έκανε και ο Τηλικράτης. Έτσι, ο Τηλικράτης έπαιζε στην έδρα του, δεν έπαιζε ταμπούρι, δεν έπαιξε κλειστά, δεν έπαιξε και πάρα πολύ ανοιχτά βέβαια, αλλά έπαιξε όσο για να δώσει τους χώρους που ήθελε ο Ηρακλής να πάρει και να τους εκμεταλλευτεί. Οι προβλήματα δεν υπάρχουν πέρα του Μεντί που εξακολουθεί να έχει ενοχλήσεις. Η αποστολή είναι η ίδια όπως το μάτς με τον Τηλικράτη. Από ό,τι φαίνεται, Γιώργο, δεν θα αλλάξει κάτι στην εντεκάδα εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. Μην ξεχνάμε ότι είναι και κοντά τα παιχνίδια. Αν δηλαδή διαπιστώσει ότι από το ταξίδι της επιστροφής, γιατί η ομάδα έρθει ξημερώματα Δευτέρας, μέχρι και σήμερα Τετάρτη που ουσιαστικά έκανε μία προπόνηση όλη και όλη, και αυτή καταλαβαίνεις πως είναι την Τετάρτη, έτσι, την Τρίτη, συγγνώμη. Ένα χαλάρωμα και έτσι, προετοιμασία στο μυαλό περισσότερο των παικτών. Έτσι ακριβώς. Αν δει τώρα ότι κάποιος από τους 11 που ξεκίνησε βασική στη Λευκάδα δεν τραβάει να χρησιμοποιήσει αυτό το ρήμα, δεν αποκλείεται. Υπάρχουν παίκτες στον πάγκο που μπορούν να παίξουν. Και ο Κοστούλας και ο Αμαραντίδης και ο Λέον Ντεσμέν, παιδιά που αναφέρω που έδωσαν τις βοήθειές τους ως αλλαγές στο μάτς το προηγούμενο της Κυριακής στη Λευκάδα. Τηλεοπτικά το μάτς δείχνεται από το συνδρομητικό κανάλι του Ηρακλής TV. Για όσους για χύψη λόγους δεν μπορούν να έρθουν στο Καφταζόγλιο. Ραδιοφωνικά φυσικά ζωντανή μετάδοση από το Λίμπερο 107,4 με τρίωρη παρακαλώ παρουσία μας. Από τις 5 με τη Σέντρα, όλη τη διάρκεια του αγώνα φυσικά, με τον Μάριο Ασλαμάνα είναι στο στούντιο, εκτάκτος σήμερα. Και μετά από τις 7 που θα τελειώσει περίπου το παιχνίδι μέχρι τις 8 θα έχουμε το post-game με δηλώσεις και ό,τι άλλο ακολουθήσει στο ρεπορτάζ. Ένα τρίωρο γεμάτο Ηρακλή που για τους φίλους του Ηρακλή και τους ακροατές μας θα το απολαύσουν αυτούς που δεν θα μπορούν να είναι στο γήπεδο. Πάντως, να ενημερώσουμε για ακόμη μια φορά, Γιώργο, ότι για όσους ενδιαφέρονται θα υπάρχει το ειδικό stand έξω από την θύρα των επισήμων στον Καφταντζόγλου για όσους θέλουν να προμηθευτούν τα μίνι διαρκείας, που είναι πολύ 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 σημαντική η βοήθεια του κόσμου εφόσον την αγκαλιάσει, ήδη έχει ξεκινήσει να το κάνει. Και ο Λίμπερο έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία, αγόρασε 5 διαρκείας τα οποία και κλήρωσε και δώσε στον κόσμο. Γενικότερα υπάρχει μια κινητοποίηση για αυτό. Δεν ισχύουν τα διαρκείας της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. Έχουν βγει διαρκείας σε καλές τιμές, δηλαδή των 20, των 50 ευρώ για παράδειγμα, και λίγο πιο πάνω για το σκέπαστρο, αλλά κυρίως είναι για οικονομικούς λόγους, γιατί θυμίζω την πρόσφατη συνέντευξη τύπου που είχε δώσει το ποδοσφαιρικό τμήμα και η διοίκηση, ότι μόνο τα έξοδα που θα υπάρξουν για τα 3 εκτός έδρας παιχνίδια και τα 3 εντός έδρας παιχνίδια, δηλαδή μετακινήσεις, ξενοδοχεία,
διαιτητές, αγώνες, το ένα το άλλο, είναι περίπου 50.000 ευρώ. Δεν είναι μικρό το ποσό για τα δεδομένα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Και γι' αυτό καλείται ο κόσμος για ακόμη μια φορά να βοηθήσει με την αγορά των μίνι διαρκείας που σου εξασφαλίζουν την παρουσία σου και στα τρία παιχνίδια. Έτσι, θυμίζω το σημερινό στις 5 και τα άλλα δύο, οι δύο Κυριακές που θα ακολουθήσουμε από Απόλλωνα Παραλιμνίου και τελικά τη Λευκάδα. Το άλλο ζευγάρι σήμερα είναι στις Σφαίρες, το ΜΑΤΣ που ενδιαφέρει τον βόρειο όμιλο των Μπαράζ, δηλαδή το Απόλλωνα Παραλιμνίου, τη Λυκρά τη Λευκάδα. Ο Ηρακλής που έχει τα τρία εντός συνεχόμενα, ο Τηλικράτης είναι ο άτυχος της κλήρωσης γιατί έχει τρία εκτός. Και μετά την ήταν στην πρεμιέρα εντός έδρας στον Ηρακλή. Που είναι μόνιμα στη Λευκάδα, μπράβο, που έχασε κιόλας τον Ηρακλή. Βάλτε τώρα να ταξιδέψει και σε Παραλίμνη, Βόλο και Θεσσαλονίκη τρία συνεχόμενα. Είναι δύσκολο το πρόγραμμα για τους Λευκαδίτες που ήταν, να το ξαναπούμε για ακόμη μια φορά, ήταν άψογοι και έβγαλε και ανακοίνωση ο Ηρακλής σχετική όσον αφορά τη φιλοξενία τους και την παρουσία τους εκεί. Και προς τον κόσμο του Ηρακλή και προς τη διοίκηση και προς το ποδοσφαιρικό τμήμα. Και προς τιμή τους, Γιώργο, έτσι. Προς τιμή τους. Ναι, μπράβο. Γιατί ξέρεις, δεν το συνηθίζουμε στη χώρα που ζούμε να βλέπουμε. Δυστυχώς αποτελούν εξαιρέσεις τέτοιου είδους. Τόσο φιλόξενες έδρες. Ναι, δεν το συνηθίζουμε. Επειδή έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα, είναι μία από τις καλύτερες περιπτώσεις που έχω. Με το θέμα των εισιτηρίων για το Βόλο, Γιώργο, είχαμε κάτι νεότερο. Κοίταξε, ο Ηρακλής έδειξε την καλή του διάθεση, πέρα από το να φιλοξενήσει τον Δήμαρχο Βόλου, που δημιούργησε την ομάδα Βόλος, τον Αχιλλέα Μπέο φυσικά, με τον οποίο ο κόσμος του Ηρακλή έχει υπάρχει ένα νέρος, παρελθόν, έτσι. Υπάρχει ένα πάθος, ναι, υπάρχει ένα πάθος, μια κάψα, ένας πυρετός υπάρχει και πολλά δικαστήρια θα συμπληρώσω, πέρα από αυτά που είπα. Εντάξει, σοβαρό και αστείο. Πέρα από αυτό υπάρχει και σχετική αναφορά από την διοίκηση του Ηρακλή ότι δεν έχουν κανένα πρόβλημα να δώσουν ακόμα και 1.000 εισιτήρια στους Βολιώτες. Βέβαια, οι Βολιώτες που πάνε να δουν το Βόλο είναι 30-50 άτομα, έτσι, γιατί στο Βόλο δύο ομάδες υπάρχουν, Ολυμπιακός Βόλου και Ίνικη Βόλου. Αυτό που δημιουργήθηκε φέτος, δημιουργήθηκε από τον Μπέο, που πήρε το αφημί του, πώς τη λένε την ομάδα, Πίδνα Κίτρους, κάπως έτσι, πως λέγανε, αν θυμάμαι καλά. Και δημιούργησε την ομάδα που δημιούργησε, την οποία ο κόσμος του Βόλου δεν την έχει αγκαλιάσει, γι' αυτό και τα παιχνίδια γίνονται μεταξύ συγγενών και φίλων. Η κίνηση βέβαια του Ηρακλή είναι και κίνηση τακτικής, γιατί θέλει να έχει και κόσμο στο δεύτερο παιχνίδι. Το οποίο δεύτερο παιχνίδι, εάν ο Ηρακλής κάνει το 3 στα 3 στο Καστατζόγλου, μπορεί να είναι και διάφορα βαθμολογικά, δεν ξέρουμε. Είναι 20 Μαΐου, έχουμε ακόμα. Μέχρι τότε, σε 18 μέρες γίνεται. Όπως και να έχει, είναι ένα θέμα, Γιώργο, που θα μας απασχολήσει αρκετά μετά. Γιατί πρωτίστως μας ενδιαφέρει το αγωνιστικό και να κερδίσει η ομάδα σήμερα το Βόλο. Επαναλαμβάνω, είναι ένα παιχνίδι που θέλει υπομονή. Όπως υπομονή ο Ηρακλής έδειξε και στη Λευκάδα, μην ξεχνάμε ότι το 0-1 το έκανε με τον Παναγιώτη στο 82. Άσχετα αν ήταν πολύ καλύτερος, άσχετα αν είχε ευκαιρίες, άσχετα αν είχε δοκάρι, άσχετα αν είχε χαμένα τετατέτ, ήταν πολύ ανώτερος του Τηλικράτη, αλλά γκολ δεν έβαζε. Μπορεί κάτι αντίστοιχο να γίνει και σήμερα. Γι' αυτό και λέω ότι χρειάζεται πολύ πολύ υπομονή και επιμονή φυσικά μέχρι τέλους για να έρθει το πολυπόθητο τρίποντο. Ο κύριος Κοτσάνης σφυρίζει για την ιστορία, να το αναφέρω. Ναι. Ελπίζω να μην μας απασχολήσει. Να περάσει απαρατήρητος. Ναι, Δραμηνός θα παίξει το μάτς αυτό. Βοηθεί είναι ο Νίκος Κοτούλας από το Κιλκίς και ο Κώστας Τσακίρης από τη Δράμα. Παραλαμβάνω, σε ένα παιχνίδι που ο Ηρακλής, εφόσον είναι το ίδιο σοβαρός, το ίδιο αποφασιστικός όπως ήταν στη Λευκάδα, θα δείξει και στην ομάδα του Βόλου ότι αυτό είναι το αφεντικό και δικαιούται να ανέβει κατηγορία. Τα υπόλοιπα στις 5 παρά με 5 που θα είμαστε εκεί. Μετά στο αγώνα εδώ στο Λίμπερο 107,4. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο. Καλή συνέχεια και καλή μετάδοση. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Αυτός λοιπόν ήταν ο Γιώργος Ματιούκης. Στις 5 σήμερα θα τον ακούσετε και στη μετάδοση του αγώνα του Ηρακλή με την ομάδα του Βόλου από το Καφτάντζόγλιο στάδιο. Διάβαζα νωρίτερα ότι ο Πλατανιάς θα κατέβει μισός στο κυριακάτικο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Με 15 μόλις ποδοσφαιριστές θα βρίσκονται στην αποστολή, θα συμπεριληφθούν. Καθώς δεν έχει άλλους διαθέσιμους ο Νίκος Χατζηνικολάου, πολλά τα προβλήματα για την ομάδα των Χανίων, η οποία έχει ήδη φυσικά υποβιβαστεί. Μάλιστα, στον ΠΑΟΚ
όπως παραναφέραμε και νωρίτερα. Εν αναμονή βρίσκονται, εν αναμονή τελικού, εν αναμονή τελευταίας αγωνιστικής, πάνω από τα θέματα με τα εισιτήρια. Όλα αυτά θα τα δούμε και αύριο, που αύριο όπως προαναφέραμε ξεκινούν και τελικοί της Volley League. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στις 7 στο Ready. Από εδώ και η σημερινή φουλ επίθεση φτάνει στο τέλος της. Είπαμε σήμερα το βράδυ υπάρχει το match Roma-Liverpool στο Ολυμπικό και το Champions League. Δηλαδή η χθεσινή ματσάρα που είδαμε Real Bayern. Η Real περιμένει αντίπαλο στο τελικό. Φουλ επίθεση θα είναι μαζί σας και πάλι αύριο με την υποστήριξη του Regency Casino του Θεσσαλονίκη από τις 2 μέχρι και τις 3 όπως κάθε μεσημέρι. Κουτελίμπερο 107,4. Θωμάς, καλό σας μεσημέρι.